Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West Street σήμερα 9 Ιανουαρίου. Την πεποίθηση ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα βρεθεί λύση στο πρόβλημα με το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας που ταλαιπωρεί την Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Στη διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κύριος Τζανακόπουλος θα ρωτηθεί για το αν επιβεβαιώνει δημοσιεύματα μέσω μαζικής ενημέρωσης των Σκοπίων ότι έχει συμφωνηθεί λύση με το όνομα Δημοκρατία Νέας Μακεδονίας, τόνισε πως δεν θα μπει στην ονοματολογία. Θα ενταθεί η διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες. Θα το δούμε το θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί κυριαρχεί στην ειδησιογραφία της επικαιρότητας σήμερα, αλλά και στην Δυτική Μακεδονία. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Δημοσίευμα της Αλβανικής Ενημερωτικής Ιστοσελίδας, infosip.com, αποκαλύπτει πως οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τα Σκόπια καταλήγουν στην ονομασία Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας και Συντομία Νέα Μακεδονία. Μάλιστα, το δημοσίευμα που επικαλείται αξιόπιστες ελληνικές πηγές και έχει φωτογραφία έξω τον υπουργό, τον κύριο Γκοτζιά, επικαλείται ανεπίσημο έγγραφο με πληροφορίες και αναφέρεται και σε επιμέρους λεπτομέρειες της συμφωνίας, όπως την ονομασία των Σκοπίων στα σλαβικά, τα αγγλικά, τα ελληνικά αλλά και τα αλβανικά. Και ακούσαμε πριν τι λέει ο κύριος Τζανακόπουλος, ο οποίος δεν συμφωνεί με κάτι τέτοιο και δεν ισχύει. Σωστά. Να πούμε εδώ ότι κάτι περισσότερο θα γνωρίζει η αλβανική πλευρά, εξού και το δημοσίευμα της ηλεκτρονικής εφημερίδας που κάνει λόγο για νέα Μακεδονία. Βέβαια, σε καμία περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν πρέπει να αποδεχθεί το συγκεκριμένο όρο. Ο συγκεκριμένος όρος αμέσως ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Μιλάμε στην κυριολεξία ότι βρισκόμαστε στριμωγμένοι μέσα από την ανυπαρξία και από το τεράστιο κενό και έλλειμμα σοβαρότητας που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση, Δημήτρη. Δεν είναι δυνατόν να συζητούμε εν έτη 2017 με μια λογική και μια νοοτροπία ιτοπάθειας. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Προσωπικά δεν πιστεύω στις ικανότητες της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης, άσχετα ο ένας εταίρος εκ των δύο, και καλή ώρα βλέπει η ΑΝΕΛ, δια του αρχηγού τους, δια του προέδρου του κυρίου Καμένου, βγάζουν πυρίχιους λόγους και σηκώνουν υποτίθεται σημαίες επανάστασης και λένε ότι δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Αυτό θα πρέπει να ανατρέξουμε να το δούμε πώς τεκμηριώνεται ιστορικά και πάνω σε αυτό να οικοδομήσουμε τη δική μας πολύ ισχυρή πρόταση. Αυτό το οποίο κρατώ είναι ότι δυστυχώς το σύνολο της πολιτικής ζωής, βλέπετε τα πολιτικά κόμματα, έχουν ευθυγραμμιστεί, εντέλλονται από εξωελλαδικούς και εξωθεσμικούς κύκλους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και βλέπουμε ότι με μεγάλη ελαφρότητα και με μεγάλη ευκολία έχουν βάλει τους περίφημους πολιτικούς λαγούς, που καλή ώρα στη Δυτική Μακεδονία είναι πάρα πολύ. Και λέω Δυτική Μακεδονία γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια περιφέρεια η οποία έχει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τη γεωγραφική της κατανομή. Άρα λοιπόν θα καλεστούμε να τοποθετηθεί το σύνολο του πολιτικού προσωπικού αλλά και το θεσμικό μας εκπροσώπου πάνω στο ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ονομασία, θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα να πάψουν να λειτουργούν με αυτή την ιτοπάθεια. Θα πρέπει να απελευθερώσουν τους πολιτικούς και να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις. Καλή ώρα βλέπεις η Λαλκύρια, όπου και αν γίνουν αυτά. Θα γίνει στη Θεσσαλονίκη τώρα, στις επόμενες εβδομάδες, στις επόμενες μέρες. 21 του μηνός την Κυριακή, στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο θα υπάρχει ένα συλλαλητήριο το οποίο θα θυμίζει ούτε λίγο ούτε πολύ το συλλαλητήριο του 92, όπου τότε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Κοσμόπουλος, είχε πραγματοποιήσει ένα ογκώδες συλλαλητήριο. Πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος διατανάνωσε την αντίθεσή του σε αυτό που προσπαθούσαν να επιχειρήσουν να επιβάλλουν οι εξωθεσμικοί ή οι εξωλαδικοί κύκλοι. Το αποτρέψαμε. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αποτρέψουμε μια για πάντα τέτοια ενδεχόμενα. Μάλιστα. Αλλά σε αυτά θα πρέπει τα κόμματα να πάψουν να λειτουργούν με ιτοπάθεια. Δεν νοείται η αξιωματική αντιπολίτευση να κυκλοφορεί ένα non-paper στο οποίο καλεί τους βουλευτές να μην συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Δεν νοείται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές με μεγάλη ελαφρότητα, καλύτερα όπως ήταν ο κύριος Σέλτας, να δηλώνει ότι αν η άποψη του κόμματος είναι να εμπεριέχει το όρος Μακεδονίας, εγώ θα το ψηφίσω. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάντως είδαμε κάποιες τοποθετήσεις. Όταν φιλοξενήσαμε μπροστά στον Δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Πασχαλίδη, ο οποίος ήταν ενάντια και πρέπει να λυθεί το θέμα, αλλά να μην περιέχει τον όρο Μακεδονία. Άλλωστε, ο κύριος Πασχαλίδης ανήκει από μια οικογένεια Μακεδονομάχων. Αλλά είδαμε χθες ότι υπήρχε και η παρέμβαση του Θόδωρου του Καρυπίδη. Θα το πούμε αυτό. Όχι με βίντεο, αλλά γραπτός στην ηλεκτρονική εφημερίδα Kozan.gr. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγαίνουν μπροστά οι φορείς της Δυτικής Μακεδονίας. Τι κάνουν οι Δυτικομακεδόνιες φορείς? Τίποτε. Τι ναι, να κρυμμένοι πίσω είναι από γραπτό λόγο. Δημήτρη, το έχω πει επανειλημμένες φορές. Οι εκπρόσωποι της Δυτικής Μακεδονίας είναι πολιτικά αμόρφωτοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους πειράζει, δεν τους πειράζει, αυτό είναι η πραγματικότητα. Το δείχνουν με το πολύ εύκολο. Θα ακούσουμε σε λίγο και τους πολίτες. Είναι προς τιμή του Παναγιώτη του Πασχαλίδη, του Δημάρχου Πρεσπών, ο οποίος σε δηλώσεις του αποκλειστικά που έχει κάνει στο κανάλι, δήλωσε
ότι εγώ δεν μπορώ να παρακάμψω την οικογενειακή μου ιστορία και η γιαγιά μου ήταν από τις πρώτες γυναίκες Μακεδονομάχους. Ποιος το είπε αυτό, ο Παναγιώτης ο Πασχαλίδης, ο Δήμαρχος Πρεσμών. Αν θα πας στο φυλάκιο του Λεμού στις Πρέσπες, υπάρχει το άγαλμα, υπάρχει προτομή της γιαγιάς του Παναγιώτη Πασχαλίδη. Μπράβο, ο οποίος Παναγιώτης Πασχαλίδης συνεργάζεται με το γειτονικό Δήμο από τα Σκόπια. Έχει κατά καιρούς αξιοποιήσει όλες τις διακρατικές συμφωνίες οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί και υλοποιούνται ανάμεσα στην Ελλάδα και τα Σκόπια και είναι προς τιμή του αυτό που πράττει και δηλώνει ευθαρσός και δεν κρύβεται να πει αυτό που νιώθει και αυτό που αισθάνεται. Είπε συγκεκριμένα, το τονίζω για ακόμη μια φορά και μπράβο του, του συγχαίρω, ότι δεν μπορώ εγώ να παραβλέψω την οικογενειακή μου ιστορία. Η γιαγιά μου εμένα ήταν από τις πρώτες γυναίκες που είχε το όνομά του. Αυτό το τιμά και μπράβο του. Στην αντίθετη περίπτωση βλέπουμε πλην του Δημάρχου Εορδέας του Σάββατου Ζαμανίδη, ο οποίος υιοθέτησε στο προηγούμενο διάστημα πρόταση που κατατέθηκε από την Μακεδονική Ένωση να συμμετέχει σε μια καμπάνια ο Δήμος Εορδέας για την ελληνικότητα της Μακεδονίας και πλειοψηφικά πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και είχαμε 27 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 παρόντες και εδώ γίνονται κουβέντες αυτά τα ζητήματα και σήμερα νομίζω ότι το έχει πάλι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτό το θέμα για να στηρίξουν την προσπάθεια και την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Μακεδονική Ένωση όλα αυτά τα πράγματα. Ερχόμαστε λοιπόν στους άλλους αιρετούς οι οποίοι κρύβονται και οι οποίοι δεν παίρνουν θέσεις. Αυτό είναι μια ασχήμια. Μόνο μια και πολιτική... ο κύριος Πλακεντάς, να μην αδικούμε, ο κύριος Πλακεντάς έκανε δήλωση τις προηγούμενες μέρες στο Ζα.gr. Και ερχόμαστε τώρα στη δήλωση που έκανε ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης τόνισε ότι η συζήτηση είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα όνομα στο τραπέζι για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε. Όταν θα υπάρξει, να είστε βέβαιοι ότι θα τοποθετηθούμε. Να πω ότι ονόματα υπάρχουν πολλά, Θοδωρή Καρυπίδη. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά ονόματα. Ονόματα όμως που περιέχουν ενδοτισμό και ίσως και μια εθνική προδοσία. Ας ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να απαντήσω σε όλους αυτούς που σιωπούν. Και σιωπούν δεικτικά με μια ποντιακή ρίση. Πρώτα Όβασον και μετά Κακάντζον. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όσοι δεν κατάλαβαν, ας ρωτήσουν κάποιους πόντιους φίλους τους, θα προχωρήσουν και όσοι δεν κατάλαβαν. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο το οποίο πήραμε από την ηλεκτρονική εφημερίδα Kozana.gr με το τι λένε οι πολίτες της Κοζάνης για την ονομασία των Σκοπίων. Βλέπουμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε. Τι να πούμε, εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας, τι να σας πω. Ό,τι να είναι, απλά, εντάξει. Θα μας πάρουν το όνομα, τι άλλο θα μας πάρουν σε λίγο, δεν ξέρω. Μας έχουν πάρει τους μισθούς και όλα. Αυτά, μπράβο Τσίπρα, μπράβο στη Βουλή, σε όλους. Δεν συμφωνώ να έχει μέσα τον όρο Μακεδονία, με τίποτα. Με τίποτα. Ούτε άνω, ούτε κάτω, ούτε πάνω. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι ελληνική. Τίποτα άλλο. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κάνουν διανομή την πατρίδα μας χωρίς υπάρχει λόγος. Τώρα πάμε να δώσουμε το δικαίωμα στους Σκοπιανούς να πούμε Μακεδονία. Ποιο... Έλα, η Μακεδονία ήταν από ανέκαθεν από χιλιάδες χρόνια ελληνικότατη. Και κάνουμε συζήτηση. Χωρίς, λυπάμαι. Σιγά σιγά, άμα κάποιος αυτούς θα κάνουν και στους άλλους. Παραχωρήσεις. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Για το Σκοπιανό. Για το Σκοπιανό. Το Σκοπιανό είναι ένα θέμα σημαντικό. Απασχολεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Το όνομα δεν μπορεί να το πάρει κανένας. Οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Ζήσαν, μεγαλουργήσανε εδώ στην Ελλάδα. Άρα η Μακεδονία παραμένει ελληνική. Ευχαριστώ πολύ. Για το Σκοπιανό. Βλέπω ότι υπάρχει ξεπούλημα στο Σκοπιανό, πουλάνε το όνομα. Εγώ θα σου πω ένα απλό πράγμα. Αν θα βρουν μία επιγραφή γραμμένη στα Σκοπιανά, στα Σκλάβικα, αρχαία επιγραφή σε κάποιον τάφο, σε κάτι αρχαίο, τότε εμείς τους χαρίζουμε το όνομα. Αυτό και μόνο τα λέω όλα. Ότι έχουν δικαίωμα να λέγονται όπως θέλουν. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης το έχουν όλοι οι λαοί. Πιστεύω ότι πρέπει να λυθεί μετά από τόσα χρόνια το θέμα του ονόματος και ίσως τώρα είναι μια τελευταία ευκαιρία. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να λυθεί. Πώς? Τι είναι? Με μια καλή συμφωνία. Σχετικά με το όνομα υπάρχει μέσα ένα όρος Μακεδονία. Έτσι κι αλλιώς θα υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεν υπάρχει. Κάποια στιγμή πρέπει να το λύσουμε. Για το νησί μας πρέπει να αναλυθούν αυτά τα προβλήματα. Και να τα αφήσουμε, πάλι θα υπάρχει το όνομα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Την ιστορία μας
δεν μπορούμε να την πουλάμε. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα, όπως έλεγε και ο Στράβωνας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να συμπεριλάβουμε τον όρο Μακεδονία. Η Μακεδονία είναι η Ελλάδα και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Σήμερα, επειδή βρισκόμαστε σε μια εποχή που γίνονται παγκόσμιες ανακατατάξεις, οπωσδήποτε είναι ένα πρόβλημα το οποίο το είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Για μένα, κατά κάποιον τρόπο, επειδή δεν νομίζω ότι και στο μέλλον να λυθεί το πρόβλημα, καλό είναι τώρα να της δώσει μια σύνθετη ονομασία, η οποία να είναι για όλες τις χρήσεις και για να μην επηρεάζει ούτως ή άλλως οι γειτονιές μας, η Ελλάδα. Γι' αυτό οπωσδήποτε οι Παρμισκάοι θα μπουν στην ΕΟΚ. Και όταν μπουν στην ΕΟΚ, οπωσδήποτε οι Παρμισκάοι, τα σύνορα ανοίγουν, ο κόσμος αναμειγνύεται και νομίζω ότι όσο το αφήνουμε το πρόβλημα να αιωνίζεται, τόσο νομίζω χειρότερα είναι και για αυτούς και για μας. Ας βρούμε μια λύση. Θα βρούμε μια λύση, όχι με το όρο Μακεδονία. Δεν ξέρω, το βρούμε αυτό, όχι να πούμε εμείς, άμα η Βουλή υποδεχθεί. Εσύ τι λες, τι θα κάνεις. Σκόπια. Τι να κάνουν τώρα, είναι το 1/3 που Σκοπίων οι Έλληνες παλιά, όπως λένε, πώς μείναν εκεί. Και τώρα ζητάνε το... Να το πούν Μακεδονία, άμα τους επιτρέψουν, τι να πω. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πάλι Σκόπια. Σκόπια. Ναι. Πως δεν έχουν όνομα αυτοί να πούν το δικό τους, το Σκοπιανό. Διότι η περιοχή εκείνη δεν είναι Μακεδονία, είναι η αρχαία Παιωνία. Ας το σκεφτούν και ο Κοντζιάς και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ. Πολύ χάνει. Πολύ για το όνομα που λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε για το όνομα. Να το βάλουν Βαρντάσκα, να το βάλουν ό,τι θέλουν, όχι Μακεδονία. Όπως είναι Σκόπια, τι Μακεδονία. Μακεδονία είναι μία, δεν υπάρχει άλλη. Ψάξουν να βρουν το όνομά τους. Σκόπια πρέπει να τα πούν Βαρντάσκα, αυτή είναι η ονομασία τους. Δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Τέλος. Είχαμε ανθρώπου και θα μας πάρουν σε βάρνα από σπέδια. Τι είναι. Πρέπει να πούν τώρα, τι να κάνουν. Να κάνουν συμφωνία. Να κάνουν μια συμφωνία που να μας βολεύει εμάς, όχι αυτούς. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Εμείς έκαναμε ανθρώπου, εμείς έκαναμε κράτους. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να έχει το όνομα, τη λέξη μάλλον Μακεδονία μέσα, γιατί αυτοί θα έχουν διαδικές διεκδικήσεις. Οπότε πρέπει να αλλάξουν, να δουν κάποια άλλη μορφή που πρέπει να δώσουν μια τελική ονομασία για τη θέση τους. Δεν έχω ακούσει τα νέα, απλώς έχω ακούσει απ' έξω ότι γίνονται πάλι διαπραγματεύσεις για το όνομα, το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει την Μακεδονία. Είμαι κάθετα αντίθετος για το λόγο ότι όχι μόνο γι' αυτό, αλλά όλοι οι κυβερνώντες είναι ανθέλληνες, προδότες Έλληνες. Νομίζω πως η κυβέρνηση ολισθαίνει σε μία θέση η οποία βρίσκει αντίθετους τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών της Βόρειας Ελλάδας αλλά και των Ελλήνων κατοίκων της Νότιας Ελλάδας. Θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Καταλαβαίνω τις πιέσεις που δέχεται εν ώψη του γεγονότος ότι η Φύρομ θα ήθελα να είναι μέλος του ΝΑΤΟ και πιέζουν γι' αυτό οι Αμερικάνοι, αλλά στα δύσκολα προφανώς μια κυβέρνηση δείχνει ότι είναι αποφασιστική, ακριβώς να προασπίσει τον ελληνισμό, διότι οι φίλοι μας γείτονες θεωρούν ότι οι Μακεδόνες είναι κάτι διαφορετικό από τους Έλληνες, πράγμα που θα δημιουργήσει και σήμερα και στο μέλλον πολύ σοβαρά προβλήματα. Επίσης πιστεύω ότι τα κόμματα
της αντιπολίτευσης, είτε της Μίζωνος είτε της Ελλάσσονος, θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικά, μη σπεύσουν εύκολα να συμφωνήσουν στο πλαίσιο των διεργασιών που συμβαίνουν σήμερα μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, των δύο χωρών εννοώ, διότι θα το εισπράξουν αυτό αρνητικά στις επόμενες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση θυμίζω σε όλους ότι το όνομα μας είναι η ψυχή μας. Αυτό ας μην το ξεχνούν ποτέ. Όχι, ευχαριστώ. Θα βρεθεί μια λύση. Τι πρέπει να κάνουν? Θα συζητήσουν να βρουν μια λύση πέρα από εθνικιστικά και άλλες διαφορές, να δεθεί, να έχουμε ειρήνη στην περιοχή και ο όρος να είναι καθαρά γεωγραφικός. Αυτά.